Γρήγορα λοιπόν, στα οικονομικά. Είναι ειλικρινής και ο κύριος Τσακαλώτος. Εγώ έχω συνεργαστεί. Και ο κύριος Κουλιαράκης. Είναι ειλικρινής. Απλώς την ειλικρίνεια των δύο δεν τη συμμερίστηκε άμεσα ο κύριος Τσίπρας. Διότι είπε θα επιστρέψω τα χρήματα σε αυτούς που επλήγησαν. Ποιοι επλήγησαν? Η μεσαία τάξη. Η μεσαία τάξη, εγώ τους έχω χαρακτηρίσει στη Βουλή ως ρομπέν των αριστερών. Δηλαδή πάνε, παίρνουν τα λεφτά από κάπου. Από πού, όπου σε βρουν, σε μια γωνία. Σε πετυχαίνουν σε ένα δέντρο, σαν τον Ανταρτοπόλεμο. Σου βαράνε μια στο κεφάλι, επειδή το αφημίσιο είναι γνωστό μεσαία τάξη ως μισθωτός. Έχουμε μια ενεργία 18-18,5%. Και αντί να δώσουμε δουλειές για να αυξηθεί το ποσοστό, το ποσό και το ποσοστό της μεσαία τάξη και το ποσοστό που θα παίρνουμε από αυτούς που είναι σαν μεσαία τάξη, πάμε και δίνουμε επίδομα σε ποιον. Θα δώσουμε το επίδομα σε αυτόν που είπε σωστά, που του πήρε ένα χιλιάρικο το χρόνο από τη μεσαία τάξη, που λέει ο Κουλιαράκης. Λέω Τσίπρας, θα το δώσω σε αυτόν που επλήγει. Μα ποιον πλήγω, σαν τη μεσαία τάξη. Μεσαία τάξη στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει πέσει από τα 10 χιλιάρικα εισόδημα το χρόνο. Δυστυχώς, δεν είναι μεσαία τάξη στην Ελλάδα τα 10 χιλιάρικα ετήσιο εισόδημα. Ο ΑΣΑ και η Ευρώπη ξεκινάνε από τα 25 χιλιάρικα. Υπάρχει ένα δεν λέω να γίνουμε Ευρώπη. Έχει μαρξιστική ερμηνεία. Λοιπόν, είναι καθαρά ταξική τώρα η ερμηνεία που κάνετε. Μεταξύ μεσαία τάξη και κατώτερη. Σωστό, υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Θέλουμε δουλειές. Η μεσαία τάξη βγαίνει από δουλειές. Όχι από επίδομα. Βγαίνει καθημερινή σήμερα. Καμένος και μετά οι συνάδελφοι. Ελάτε. Οι 120 δόσεις είναι ένα πολύ θετικό μήνυμα στην οικονομία. Έπρεπε να γίνει νωρίτερα. Είναι χμάλωτη πάνω από 4 εκατομμύρια λογαριασμοί. Είδαμε τα στοιχεία της Ελστάτ. Άρα, εκτός οικονομίας, άνθρωποι που χρωστάνε ένα πεντακοσάρικο, που είναι ένα εκατομμύριο αφημί, για παράδειγμα, έλεος, ένα πεντακοσάρικο ή μέχρι 10.000 είναι εκατομμύρια, τα λέγαμε πριν. Πρέπει να ξεμπλοκάρουν οι άνθρωποι αυτοί, να μπουν σε δόσεις. Προσωπικά και θα το ψηφίσω, θα το στηρίξω, όπως θα στηρίξω και την πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης πολιτικά, διότι θεωρώ επικίνδυνη την κυβέρνηση στα εθνικά θέματα και όχι μόνο, τα οποία έχουν σχέση στην ψήφο εμπιστοσύνης. Κακώς για μένα έγινε τώρα το πολλάκι το θέμα ψήφος εμπιστοσύνης, δεν έπρεπε να γίνουν όλα αυτά. Θα το στηρίξω γιατί πιστεύω ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να πέσει από σε χαμηλά ποσοστά.